Στα 1,15 δισεκατομμύρια ευρώ έφτασαν τα συνολικά έσοδα από τις μισθώσεις καταλυμάτων στην Ελλάδα μέσω των πλατφορμών Airbnb και HomeAway κατά το 12ο Ιουνίου 2018-Μαΐου 2019. Αυτό αναφέρεται σε μελέτη του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Σε ό,τι αφορά την Κρήτη, τα Χανιά καταλαμβάνουν την πρωτιά με 10.909 διαθέσιμα καταλύματα και έσοδα 99 εκατομμυρίων ευρώ. Στο Ηράκλειο, τα διαθέσιμα καταλήμματα ανέρχονται σε 5.800 και τα έσοδα έφτασαν τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Στο Ρέθυνο τα έσοδα από 5.480 διαθέσιμα καταλήμματα έφτασαν στα 50 εκατομμύρια ευρώ και στο Λασίθι τα 3.182 καταλήμματα απέδωσαν 23 εκατομμύρια ευρώ. Καλό θα ήταν αυτά του τύπου τα Airbnb αρκεί να φορολογούνται με τις ίδιες προϋποθέσεις όπως φορολογούμαστε και εμείς σαν νοικιαζόμενα διαμερίσματα και φυσικά να πληρούν και τις προδιαγραφές ασφαλείας. Οι φορείς ωστόσο του τουρισμού ζητούν να γίνουν οι κατάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις έτσι ώστε και η οικονομία διαμοιρασμού να φορολογείται στα ίδια ποσοστά με τα καταλήμματα που είναι εγγεγραμμένα στον ΕΟΤ, πόσο μάλλον δεν να πληρούν και τις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφαλείας. Είναι σίγουρο όμως ότι πρέπει να γίνει μια ρύθμιση σε αυτό το τομέα. Το φαινόμενο της οικονομίας διαμοιρασμού δεν θα εξαλειφθεί, είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, θα παραμείνει. Αυτό όμως που πρέπει να γίνει είναι να μετράτε σωστά, να υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο που δεν θα δημιουργεί αθέμητο ανταγωνισμό. Σε κάθε περίπτωση εκτιμάται ότι σταδιακά η αγορά θα επέλθει σε μια ομαλότητα με αποτέλεσμα να αμβλυνθούν και τα φαινόμενα της μη έβρεσης κατοικίας από φοιτητές, εκπαιδευτικούς και άλλους επαγγελματικούς κλάδους σε προσιτές τιμές και για όλη τη διάρκεια του έτους. Στα θετικά συγκαταλέγονται το ότι με την οικονομία διαμοιρασμού περισσότερος κόσμος αναπτύσσει την κουλτούρα της τουριστικής φιλοξενίας, βελτιώνοντας την εικόνα του τόπου. Εντείνουν ακόμα περισσότερα αυτό που χρειάζεται να γίνει σε σύνολο κοινωνίας, δηλαδή την τουριστική συνείδηση και την τουριστική παιδεία. Μέσω μακροπρόθεσμα η αγορά θα ισορροπήσει και δεν θα υπάρξει τελικά πρόβλημα όπως αυτό που συναντάτε τα τελευταία χρόνια με την έλλειψη στέγης σε διάφορες τοπικές κοινωνίες.